δώρο Θεού, διότι ήταν και παρέμεινε άγνωστος να ξαριστές για πολλούς αιώνες και μόνο το 1500 μετά Χριστόν. Βρέθηκε η ιερή εικόνα του, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το όνομά του, ένδειξη ελληνικής καταγωγής. Από την ίδια εικόνα έγιναν γνωστά και τα μεγάλα μαρτύρια που υπέστη ο Άγιος Πανούριος. Οι μελετητές υπολογίζουν ότι πρέπει να έζησε και να μαρτύρησε γύρω στο 2ο και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, περίοδο των μεγάλων διωγμών των χριστιανών, των καιρών που οι Αγαρινοί κατέλαβαν το νησί της Ρόδου, θέλησαν να το χειρώσουν και να ξαναφτιάξουν τα τείχη της πόλεως που είχαν σε πολλά σημεία καταστραφεί. Πήραν λοιπόν εργάτες πολλούς χριστιανούς που καθώς έσκαβαν στα χαλάσματα ενός μικρογκρεμισμένου ναού, βρήκαν ανάμεσα στις παλιές εικόνες μια θαυμάσια, ολοκάθαρη και άφαρτη, σαν να είχε μόλις αγιογραφηθεί. Ο Μητροπολίτης της νήσου Νίλος ο Δεύτερος, 1355-1369, διάβασε την επιγραφή «Άγιος Πανούριος» και ανοικοδόμησε στη συνέχεια τον ναό και πιθανότατα έγραψε και την ακολουθία του Αγίου. Ο Άγιος εικονίζεται νέος στην ηλικία, ντυμένος στρατιωτικά να κρατά ένα σταυρό και μια λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα από την εικόνα υπάρχουν 12 παραστάσεις από τα μαρτυρία του. Εμφανίζεται να απολογείται με παρησία μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα, να δέχεται ατάραχος με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, μια σειρά βασανιστήριων, να προσεύχεται υψώντας συγκεντρωτικά τα χέρια του στον ουρανό Άγιον Πατέρα του, ενώ γαλήνη και θείο φως είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπά του. Η πιο χαρακτηριστική σκηνή του μαρτυρίου του είναι αυτή με απλωμένα τα χέρια του γεμάτα αναμένα κάρβουνα μπροστά στο θεόμενο είδωλα, στα οποία αρνείται να θυσιάσει κομμέντα με καρτερία και πίστη το φυτό μαρτύριο. Εκτός από πολιούχος και προστάτης Άγιος της νύχτου Ρόδου, έγινε γνωστό σε όλα τα δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Κύπρο, την Χίο, την Εύβο και έπειτα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται η μνήμη του Αγίου στην Κρήτη, όπου οι βοσκοί τον έχουν προστάτη τους από τη ζωοκροπή, φανερώντας τα χαμένα ζωντανά τους. Στο Κρουσόνα, μια τομόπολη της επαρχίας Μαλεβίλου, του νομού Ηρακλείου στους πρόποδες του Σιλωρίδη, βρίσκεται μια πολύ παλιά εκκλησία του Αγίου Παντουρίου, που είναι παρεκκλήσιο γειτονικής μονής. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο αγάς της περιοχής κάθε φορά που περνούσε από τον ναό, σταματούσε να δει το μοναδικό καλόγυρο που φύλαγε την εκκλησία. Ο γέροντας παρακαλούσε τον Άγιο να τον απαλλάξει από το μαρτύριο αυτό. Κάποια φορά ο καλόγερος βλέποντας να πλησιάζει και πάλι ο Τούρκος έβαλε από την εκκλησία την εικόνα του Αγίου κατά μεσής του δρόμου για να τον αναλάβει ο Άγιος. Και πράγματι ο αγάς δεν είδε την εικόνα. Έχασε το βήμα του, έπεσε και δεν σηκώθηκε πια. Ο Άγιος είχε θαυματουργικά επέμβει. Τα αναρρύθμιτα θαύματα που χάρη Θεού επιτελεί επιβεβαιώνουν τη μεγάλη παρησία στο Θεό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Πανουρίου. Πολλοί έχουν συνδυάσει τη μνήμη του
με φανερώματα και τον θεωρούν ως τον Άγιο που φανερώνει τα μένα αντικείμενα με την επίκληση Άγιε φανούριε φανέρωσέ μου, αλλά και με διάφορα τάματα όπως αυτό της φανουρόπιτας έδειξε γνωμοσύνη στον πιστό προς τον Άγιο, ίσως γιατί έγινε γνωστό με την φανέρωση της εικόνας του, ίσως με την παρήκηση του ονόματός του, φαίνω φανερώνω. Στη μνήμη του, ουράνιον εφήμιον εγγύτε λίτε λαμβρό, επίγειον πανήγυρης, φανούρι έδοξε, πρέσβευε και υπερημών, και φανέρωσε στη δική μας ζωή το θέλημα του Θεού και τα θαυμάσια της αγάπης σου.